Πράγματι έγινε μια ουσιαστική συζήτηση, παρουσία των δημάρχων, των διοικητών των νοσοκομείων μας, των γιατρών του ΙΟΔΗ και του Ιατρικού Συλλόγου και των εκπροσώπων της περιφέρειας. Συζητήσαμε πιο στοχευμένες δράσεις που πρέπει να γίνουν το διάστημα αυτό. Ήδη μετά την επίσκεψη του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, έχουν ανοίξει κάποιες διαδικασίες. Καλύτερη ενημέρωση που είχαν ζητήσει και οι δήμαρχοι και οι αυτοδιοικητικοί και έχει οργανωθεί ένα σύστημα για περισσότερες διαγνώσεις, περισσότερα γρήγορα τεστ με την συνδρομή και της περιφέρειας αλλά και του ελληνικού στρατού. Θα έχουμε σύντομα στην περιφέρειά μας επιπλέον 12 άτομα τα οποία θα στελεχώσουν δομές που στήθηκαν από την περιφέρεια και θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα άλλες 7 δομές του ελληνικού στρατού σε σημεία σε όλη την περιφέρειά μας για να γίνονται τα γρήγορα τεστ από τους πολίτες. Ταυτόχρονα θα συνεχίσει ο ΕΔΗ με τις 6 κινητές ομάδες υγείας στη Δυτική Μακεδονία να σαρώνει κυριολεκτικά από άκρους άκρου την Δυτική Μακεδονία για να γίνουν ο διπλάσιος τουλάχιστον αριθμός των γρήγορων τεστ, όπως είπε και ο κ. Σαρκουμανέας. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί συνολικά σε όλη τη χώρα. Εμείς θέλουμε ακόμα περισσότερα στην περιφέρειά μας. Τέλος, του μετέφερα ένα αίτημα από την πρώτη φάση της πανδημίας, όταν είχαμε θέσει ως περιφέρεια τη δημιουργία εδώ ενός περιφερειακού εργαστηρίου, το ΙΟΔΗ, και υπογραμμίζοντας την ανάγκη που έχει η πατρίδα μας σε αυτή την γωνιά της, στη Δυτική Μακεδονία, να θωρακίσει και τα σύνορά της, αλλά να ενισχύσει περαιτέρω την τοπική κοινωνία σε απειλές όπως αυτές που ζούμε την τελευταία δεκαετία της δημόσιας υγείας με τις πανδημίες που έχουν σκύψει τα τελευταία 10 χρόνια με την αυτή του κορονοϊού που μας ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Θετική ήταν η ανταπόκριση τους σε αυτό το αίτημα. Με το που θα ολοκληρώσουμε καλώς ο χρόνο πραγμάτων και τον εμβολιασμό τους επόμενους μήνες θα είναι μία από τις προτεραιότητες που θα συζητήσουμε εκ νέου με τον κύριο Αρκουμανέα. Από τα στοιχεία τα οποία είτε σας μετέφερε είτε έχετε στα χέρια σας, εσείς θεωρείτε ότι θα λήξει το πιο σκληρό lockdown το Σάββατο ή θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα? Μιλάμε καθημερινά και με τον κύριο Αρκουμανέα και με τον κύριο Χαρδαλιά. Όπως μου είπαν, θα το δούνε την Πέμπτη με Παρασκευή πώς έχουν αποτυπωθεί τα νούμερα μέχρι τότε. Η δικιά μου η παρένεση είναι σαφώς αν αυτό επιτρέπεται από τα στοιχεία να γίνει. Αν όμως τα στοιχεία δείχνουν κάτι άλλο, σύμφωνα με τις επιστημονικές υποδείξεις, θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε και να τις στηρίξουμε. Ωραία.